Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε ένα νέο βίντεο από το κανάλι «Παίξτε μαζί μου παιχνίδια για παιδιά». Σήμερα λοιπόν θα δούμε αυτή την πολύ όμορφη κουκλίτσα για μικρά παιδιά από την σειρά Cry Babies. Είναι μία πολύ ωραία κουκλίτσα, ένα μωρό ντυμένο με αυτό εδώ το ωραίο φορμάκι. Το συγκεκριμένο λοιπόν μωράκι συνέχεια κλαίει, οπότε εσείς πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να το σταματήσετε αυτό. Όπως βλέπετε εδώ είναι στο καθισματάκι του, έχει την μπιμπίλα του, αυτή την ωραία εδώ μπιμπίλα, και επειδή κλαίει συνέχεια εσείς θα προσπαθήσετε να το ηρεμήσετε. Εδώ βλέπουμε ότι έχει και άλλες δύο κουκλίτσες από αυτή τη σειρά, την Λέα και την Κόνη. Και εμείς έχουμε αυτή την πολύ όμορφη κουκλίτσα. Πάμε λοιπόν να τη δούμε και από κοντά. Να τη κουκλίτσα μας. Φοράει αυτό το υπέροχο φορμάκι. Είναι πολύ απαλό. Και έχει και αυτάκια εδώ από ό,τι βλέπετε. Όπου πάνω έχουν αυτές τις ωραίες καρδούλες. Τα ματάκια της λίγο έτσι μεγάλα και τα μαλλιά της, όπως βλέπετε, έχουν αυτό το μοβ χρώμα. Είναι ένα ιδιαίτερο μωράκι. Έχει εδώ και την πιπίλα της που μπορείτε να τη βάλετε έτσι ακριβώς εδώ για να μην κλαίει. Όπως βλέπουμε, μπορεί να κινήσει και τα χέρια της αλλά και τα ποδαράκια της, αυτή η ωραία κουκλίτσα. Και από εδώ να ανοίξετε για να βγάλετε το φορμάκι της. Εδώ είναι ο διακόπτης, τον οποίο αν τον ανοίξουμε η κουκλίτσα μας θα αρχίσει να κλαίει. Αλλά φυσικά χρειάζονται μπαταρίες για αυτό το εφέ. Μόλις λοιπόν βγάζετε την πιπίλα και ενώ ανοίξετε το διακόπτη, το μωράκι θα αρχίσει να κλαίει. Οπότε θα πρέπει να ξανατοποθετήσετε την πιπίλα έτσι ώστε να την κάνετε να ησυχάσει. Κανονικά θα έπρεπε να το δούμε και με μπαταρίες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τις έχω βάλει. Με το που βάζετε λοιπόν την πιπίλα, το μωράκι σταματάει. Και επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ που έχει αυτή η συγκεκριμένη κουκλίτσα είναι εδώ πίσω. Εδώ λοιπόν μπορείτε να γεμίσετε την κουκλίτσα με νερό. Ένα λεπτό να το δούμε. Και να βγάζει πραγματικά δάκρυα. Γεμίζουμε λοιπόν την κουκλίτσα με νεράκι. Και το μωράκι θα κλαίει τόσο μέχρι να βγάλει δάκρυα εδώ από πίσω από το κεφαλάκι του, αν πιέσετε αυτό εδώ το κουμπάκι. Κάποιες φορές θα τη δείτε πραγματικά να κλαίει. Μόλις φυσικά βγάλετε την μπιμπίλα. Για να δούμε πότε θα αρχίσει. Χρειάζεται να έχουμε ανοιχτό και αυτόν εδώ το διακόπτη. Α, ναι. Βλέπετε λοιπόν τα δάκρυα πως κυλάνε από το ματάκι του. Το μωράκι έχει αρχίσει και κλαίει γιατί θέλει την πιπίλα του, θέλει να φάει. Όσο πιο πολύ πιέζεται, τόσο πιο πολλά δάκρυα θα βγαίνουν. Α,
Άντε, άντε, μην κλαις. Ορίστε να πάρε την πιπίλα σου ξανά πίσω. Πραγματικά, ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ, δεν το έχω ξαναδεί σε κούκλα. Να τρέχουν πραγματικά δάκρυα από τα ματάκια του. Για να βάλουμε ξανά και το και την κουκουλίτσα εδώ. Ωραία. Για να το ξαναδούμε ακόμα μία φορά. Βγάζουμε την πιπίλα και αρχίζουν να τρέχουν τα δάκρυα. Με το που τη βάλετε σταματάει. Το δάκρυ αρχίζει να φαίνεται. Αυτή λοιπόν ήταν το μωρό από τη σειρά Cry Babies. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε πολύ προσωπικά. Εάν σας άρεσε μπορείτε να πατήσετε απλά μου αρέσει, να μας αφήσετε από κάτω το σχόλιο σας και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας για να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα βίντεο που έχουμε για εσάς. Δίπλα στο κουμπάκι εγγραφή μπορείτε να πατήσετε το ειδικό κουδουνάκι έτσι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Θα τα πούμε σύντομα, μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!